Στη σημερινή σύνοδο, η συζήτηση που αφορούσε τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος ήταν ουσιαστική, έγιναν κάποια ουσιαστικά βήματα προς τα μπρος. Στην ουσία, όλοι χαιρετήσανε την πρόοδο και ιδιαίτερα ο πρόεδρος Επιτροπής, πρόεδρος Κομισιόν, την πρόοδο που είχε επιτευχθεί από την Ελλάδα και την Ιταλία στην δημιουργία των κέντρων υποδοχής. Και βεβαίως υπήρξε ουσιαστική δέσμευση, υπόσχεση ότι θα υπάρξει βοήθεια το επόμενο διάστημα για να ολοκληρωθούν τα κέντρα υποδοχής και τα relocation centers, τα κέντρα μετεγκατάστασης στην ενδοχώρα. Επί της ουσίας όλοι αναγνωρίσαμε τον ουσιαστικό ρόλο, τον ρόλο κλειδί που έχει η Τουρκία προκειμένου να μειωθούν οι προσφυγικές ροές. Και είναι απαραίτητο η Τουρκία να εφαρμόσει όλα όσα συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και από όλους αναγνωρίστηκε ως ουσιαστική η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας προκειμένου να υπάρξει έλεγχος και μείωση των προσφυγικών ροών. Εξαιρετική σημασία επίσης αναγνωρίστηκε στην υλοποίηση της διμερούς συμφωνίας επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας, ούτως ώστε όλοι όσοι αναγνωρίζετε ότι δεν έχουν το προσφυγικό προφίλ και προέρχονται από χώρες στις οποίες δεν γίνεται πόλεμος και απλά βρίσκουν ευκαιρία προκειμένου να περάσουν στην Ευρώπη, να έχουν τη δυνατότητα, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης, γρήγορης επιστροφής τους στην Τουρκία. Αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του ενός αξιόπιστου μηχανισμού μετεγκατάστασης απευθείας από την Τουρκία προς τις ευρωπαϊκές χώρες και δεσμευθήκαμε αυτό να ξεκινήσει ουσιαστικά από τον Φλεβάρη, καθώς επίσης και ενός αξιόπιστου μηχανισμού επανεγκατάστασης από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε δέσμευση να ασκηθούν ουσιαστικές πιέσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες προκειμένου να είτε να ενεργοποιηθούν υπάρχουσες συμφωνίες επανεισδοχής είτε να γίνουν επιστροφές, διότι δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής προσφυγική κρίση, μεταναστευτική κρίση, εάν δεν υπάρξει ένας απόλυτος συνδυασμός ενίσχυσης ενός σταθερού και μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης απευθείας από την Τουρκία και επανεγκατάστασης από την Ελλάδα, ώστε να υπάρχει ένας νόμιμος και ασφαλής διάβλος μεταφοράς των προσφύγων προς τον προορισμό τους και ταυτόχρονα να υπάρξει και μια συγκροτημένη πολιτική επιστροφών για όσους δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Με αυτόν τον τρόπο οι πρόσφυγες θα ενθαρρύνονται πλέον να μην διακινδυνεύσουν να χάσουν τη ζωή τους δίνοντας χρήματα σε διακινητές οι οποίοι παίζουν στα ζάρια ανθρώπινες ζωές, αλλά θα ενθαρρυνθούν ουσιαστικά εφόσον θα ξέρουν ότι υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή ροή, ένας μηχανισμός που μπορεί να τους μεταφέρει με ασφαλή τρόπο στην Ευρώπη, θα ενθαρρυνθούν να μετάσχουν στη διαδικασία είτε του resettlement κατευθείαν από την Τουρκία είτε του relocation από την Ελλάδα. Εμείς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε την υλοποίηση της υποχρέωσής μας σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, την ολοκλήρωση και τελειοποίηση των κέντρων υποδοχής στα νησιά, αλλά και την δημιουργία κέντρων επανεγκατάστασης, relocation centers στην ενδοχώρα και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον, το καθήκον μας απέναντι στους απροστάτευτους αυτούς ανθρώπους, να δείχνουμε το πρόσωπο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, γιατί αυτό το πρόσωπο έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι ένα μέλλον φρακτών, βίας και ένα μέλλον που θα δείχνει το σκληρό πρόσωπο, αλλά ένα μέλλον αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, ένα μέλλον που θα μπορεί να στηρίζεται στην αρχή του διαμερισμού της ευθύνης, της συνυπευθυνότητας. Με αυτή την έννοια θεωρώ
ότι τα αποτελέσματα της Συνόδου ήταν ένα θετικό βήμα. Τέλος, σε ό,τι αφορά την δημιουργία της κοινής ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής, είναι μια απόφαση την οποία καλωσορίζουμε. Βεβαίως, είναι απολύτως σαφές ότι η δράση αυτής της, αυτών των σωμάτων θα εναπόκειται στην ευθύνη διαφύλαξης των συνόρων που παραμένει εθνική ευθύνη. Οι τελικές αποφάσεις σε σχέση με αυτό θα πάρθουν όπως αποφασίσαμε σήμερα μέχρι τον Ιούνιο. Συνεπώς έγινε ένα βήμα, έχουμε μπροστά μας αρκετά. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ σκληρή και ουσιαστική δουλειά για να τα απεξέλθουμε με αποτελεσματικότητα αλλά και με ανθρωπισμό σε ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ.